Καλώς ήρθατε σε ένα άκρος καλοκαιρινό Nerf Challenge. Σήμερα έχω μαζί μου 8 αγαπημένους YouTubers. Τον Γκάντζαρ, τον Ντόρι, τον Mr. Αντουόν, την Κρίστη, την Κωνσταντίνα, τον Αλεκούν, τον DK, τον Πέτσα. Και θα διαγωνιστούν για να κερδίσουν μια βραδιά σε αυτήν εδώ την πολυτελή βίλα μπροστά στη θάλασσα. Θα χρησιμοποιήσουμε Nerf από τη σειρά Super Soccer που θα τεστάρουν την ταχύτητα αλλά και την ευστοχία των παιχτών. Link θα βρείτε για αυτά κάτω στην περιγραφή. Το πρώτο challenge είναι 1-2-3 κόκκινο φως. Όταν λέω κόκκινο και γυρνάω θα πρέπει να έχετε σταματήσει. Άτομα θα αποκλειστούν σε αυτό εδώ το challenge. Είτε θα είναι οι τελευταίοι που θα φτάσουν στον τερματισμό, είτε όσοι κουνηθούν θα βραχούν. Είστε έτοιμοι! Σε αυτό εδώ το challenge θα κρατάω το Nerf Super Soccer Twister που χτυπάει στριφογυριστά νερό. Θέλω να κουνηθούν για να τους κάνω μπουγέλο. Λοιπόν, έτοιμοι! 1-2-3 κόκκινο φως! Ήταν προθέρμανση! Έλα, δεν είδα τίποτα, ήταν αρχή ακόμα. Είναι όλοι αγάλματα. Έκαψε ο ήλιος, σήκω! 1-2-3 κόκκινο φως! Κάποιος θέλει να αποκλειστεί! Γιατί με έσβησε με το καλημέρα, ρε φίλε! Γεια σου, Αλεκούν! Μπορώ να πάω, Χασίνα. Ελεύθερο. Δεν κατάλαβα, Αλεκούν, τη σοβαρότητα της κατάστασης μου φαίνεται. Λοιπόν, 1-2-3 κόκκινο φως! Δεν σκινεί το κάμερα μα και λέω κάποιος κουνιέται και λέω όχι. Πολλοί άλλοι δες αγάλματα είναι. 1-2-3 κόκκινο φως. 1-2-3 κόκκινο φως. Ω! Περίμενε. Ω! Πέρασε. Συγγνώμη τώρα. Πέρασε. Αυτό δεν ξέρω αν τράει. 1-2-3 κόκκινο φως. Δεν ξέρω τι να κάνω τώρα, δεν ξέρω. Πέρασε κι εγώ. Και αυτό δυστυχώς σημαίνει ότι η Κωνσταντίνα είχε μείνει τελευταία πίσω από την κόκκινη γραμμή. Την αποκλείουμε. Ήταν αγώνας δρόμου. Δύο άτομα έπρεπε να φύγουν. Την πάτσαν τη γραμμή. Δεν μετράει, ο Μεξικανός δεν θα φύγει. Βρείτε τα μεταξύ σας. Κωνσταντίνα, πρέπει να σε αποκλείσω. Πρέπει να σε αποκλείσουμε, Κωνσταντίνα! Πάμε στον επόμενο γύρο. Για το επόμενο challenge βρεθήκαμε εδώ στην παραλία. Θα πρέπει να χωριστείτε σε δύο ομάδες και θα παίξετε σκύταλοδρομίες με τον Nerf Super Soccer Torrent. Και στόχος κάθε ομάδας θα είναι να γεμίσει το δικό της κουβά μέχρι πάνω. Η ομάδα που θα χάσει θα πρέπει να αποκλείσει δύο παίχτες από τους τρεις, οπότε θα γίνει και μια μορφή συμβούλιο. Η πρώτη που τερμάτισε στο προηγούμενο challenge ήταν ο Ντόρι αλλά και ο Chris σαν δεύτερος. Θα πρέπει να διαλέξετε δύο άτομα καθένα για να κάνει την ομάδα του. Πέτρο ψαρίδι χαρτί, καίγεσαι στον πρώτο. Χαρτί. Νίκη. Ντόρι. Θα το πάμε την αθλητικότητα γιατί εγώ δεν είμαι αθλητικός. Θα πάρω το DK. DK, καλώς ήρθες στην μπλε ομάδα. Βλέπουμε το team DK να χωρίζεται. Θα πάρω την Κρίστη. Οι ομάδες γίνανε. Δεν ξέρω πού να βάλω τα χρήματά μου πραγματικά. Μία καλύτερα από την άλλη. Άμα είναι βάλτα σε αυτούς, μισά-μισά και χάνω. Πάρτε θέσεις, ελάτε μαζί μου να σε εξηγήσω. Λοιπόν, εδώ είναι η βάση σας. Στόχος είναι. Ξεκινάει ο πρώτο, τρέχει. Έρχεστε μέχρι τη γραμμή και πρέπει να ρίξει νερό να γεμίσει το κουβά του. Τρέχει, το δίνει στον επόμενο, γεμίζει και συνεχίζει. Θα πέσει πολύ τρέξιμο, θα υδρώσουν, θα στάξουν. Ομάδα μπλε έτοιμη! Ναι! Ομάδα ροζ έτοιμη! Ναι! Ξεκινάμε! Είχα συμφωνήσει να το κάνω ανάποδο, παρά αυτά η Ρος παίρνει ένα προβάδισμα. Για να δούμε. Ο Πέτσας κερδίζει το sprint απέναντι στον DK, παρ' όλα αυτά στοχούνε. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν θέλει απαραίτητα ταχύτητα, θέλει συγκέντρωση. Αυτό πιστεύω, διότι αν βιαστείς υπάρχει περίπτωση να στοχίσεις. Η Κρίστη αστόχησε πάρα πολύ. Νομίζω ότι οι Ρος προηγούνται, έχουν μια καλή τεχνική. Ο Κρίστη αστοχεί τα πάντα, Κρίστη το βαρέτσου! Γενικά αυτά τα Nerf έχουν μια γεμάτη βολή πάνω από 200 ml. Αν καταφέρουν να τη γεμίσουν, πάρα πολύ καλή βολή από το DK. Νομίζω ότι το Ρος παπάκι αρχίζει και εμφανίζει την επιφάνεια. Μίστερ Αντουάν γεμίζει και τους μπλε λίγο, μπράβο, μπράβο! Ο Κρίστη έχει κάνει μπάνιο κανονικά. Θα αρχίσει να γδύνεται σε λίγο. Κρίστη. Φτιάξε λίγο το στόχο σου. Ντόρι, βοήθα λίγο τους Ροζ. Ο Κρίστ πετάει γυαλιά. Σε λίγο αρχίζει να φεύγουν ρούχα, καπέλα, όλα. Αρχίζει και βγαίνει το παπάκι σιγά σιγά στην ομάδα τον μπλε. Για να ακούσω τι λέει η κερκίδα. Πάμε λίγο, θέλανε μπλούζα. Το βάλεσα το πράγμα. Ο Πέτσας έχει γκριθεί. Πολύ κοντά, πολύ κοντά. Το Ροζ παπάκι κολυμπάει λίγο ψηλά. Λίγο κολυμπάει το Ροζ παπάκι. Πραγματικά θέλει τεχνική. Για να δούμε ο Πέτσας για τη Ροζ ομάδα. Τρομερή βολή. Τρομερή. Πάμε. Γυρίζει το μπλε
παπάκες, τριφογυρίζει! Έλα, Κρίστη, μπορείς να το λήξεις τώρα! Δες πως ζουντά είσαι! Όχι! Επιπλέον, δες το, είναι ζωντανό το παπάκι, δες το! Μπήκε η δώσ' το! Έχω πέσει στα γόνατα, έχουν βραχεί τα μικρόφωνα! Στο! Έχουμε νικήτρια! Το παπάκι έχει βγει, δες το! Απίστευτη! Μπάνιο κάνω! Νομίζω ήταν ένα από τα δυσκολότερα challenge. Παρ' αυτά συγχαρητήρια στην ομάδα, την νικήτρια. Ντόρι, ο Ντόρι με τα ρούχα, κυρίες και γύρνα πίσω ή στο τηλεφώνα, Γκάνζα! Τώρα η ομάδα των εντυμένων πρέπει να επιλέξει ποιος θα παραμείνει στο challenge. Συνεχίζει! Αλήθεια! Μου δίνεις το καπέλο! Αν κερδίσει, θα του επιτρέψει να μείνουν μαζί σου στη βίλα. Όλοι, όλοι. Και μπάρμπι και ό,τι θέλουν. Οπότε η επόμενη τετράδα είναι η ομάδα που κέρδισε και ο Πέτσας. Πάμε στον τρίτο γύρο, όπου το challenge θα είναι hide and seek. Εσείς οι τέσσερις θα πρέπει να κρυφτείτε σε αυτήν εδώ τη βίλα και στο γύρω-γύρω χώρο. Και εγώ θα πρέπει να σας βρω. Οι δύο πρώτοι που θα βρω θα αποκλειστούν. Οπότε θα μείνουν δύο άτομα για το μεγάλο τελικό. Εγώ θα σας κυνηγάω με το Nerf Super Soccer Hydro Frenzy, το οποίο τσεκάρετε πόσο μακριά μπορεί να ρίξει. Οπότε δεν θα μου γλιτώσουν. Πάνω φυλάω, θα έχετε ένα λεπτό και μετά ξεκινάω. Ένα! 2, 3! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Το καμεράμαν δεν ξέρει να σκαφανώνει. 10, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26. Παιδιά, τι κάνουμε για το βίντεο. 33, 41, 50, 1, 2, 7, 8, 9. Και βγαίνω. Το μεταξύ θόλωσαν τα μάτια μου τόση ώρα. Ρε αλήθεια, δεν βλέπω. Πάμε να δούμε. Άκου τώρα. Ξέρω ότι έχουμε δύο παρκουρίστες, οι οποίοι είμαι σίγουρος θα σκαρφαλώσουν στο ταβάνι, ρε, στην κυριολεξία. Και άλλοι δύο είναι ποντικοί, αυτοί έχουν μπει μέσα σε λαγούμι. Είμαι σίγουρος. Τι είναι αυτός? Όχι. Αυτός έχει χάσει. Είναι και μπέι, τους βλέπω εδώ και με μπερδεύουνε. Πέρασε από δίπλα μου, παιδιά. Τι ωραία που θα μείνει. Ξέρεις τι θα πάω να κάνω πρώτο? Να ψάξω ένα αποθηκάκι που έχει εδώ πέρα στα αυτοκίνητα. Κάποιος πονηρός ποντικός θα έχει μπει ανάμεσα από τα ξύλα. Στο σπιτάκι είναι κοντά μας. Πλάκα, πλάκα, δεν είχαμε πει αν είναι τα off limits στα αυτοκίνητα μέσα. Δεν ξέρω αν έχει μπει κανένα σε κάποιο παγκά, σε κάνα τέτοιο. Κάτσε να τσεκάρω εδώ. Α! Τι έχει εδώ, το μωρό είναι, κοιμάται. Κανένας, καθαρός. Τσεκάρι μπορπακάς. Εγώ θα κρυφτεί στην αποθήκη αν έχει κρυφτεί. Λίκε, Λίκε, είσαι εδώ. Τι λες, ρε, δεν μπήκε κανένας εδώ μέσα. Μας τρελάνε. Είχα βάλει όριο μέχρι το πίσω. Άμα πετύχω, πείτε. Όχι, δεν είναι κανείς. Κανένα. Ήταν το πρώτο μέρος. Το πρώτο μέρος που ψάξα. Θα μου πει κανένα ψυγείο. Βρίσκομαι σε απόγνωση. Πριν τα βρω, σου λέω. Με πόσα! Με 40, με 40. Πηγαίνει από κάτω. Παιδιά έχουν εξαφανιστεί, ρε, μα το θεώρη. Ρέτσο ή κατά ποιοι γύρε. Θα του κάνουμε ζεστό κρύο. Ρε θα με τρελάνε. Άμα είναι κανένα κάνει που κάνα πέ, θα τρελαθώ τώρα. Ναι, δεν το πιστεύω! Δεν το πιστεύω! Πάρτο! Το καπέλο μου! Το καπέλο, ρε! Πώς θα βγω εγώ τώρα? Μόλις αποκλείσαμε τον τόπο. Δεν το πιστεύω! Αν αυτός ήταν και καλά, ο εύκολα κρυμμένος, οι άλλοι που είναι. Στον ουρανό είναι. Έναν ακόμα πρέπει να βρούμε. Αν θα ψάξω αμάξια, δεν εξηγείται. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Γράψε λάθος. Δώστε μου ζεστό κρύο, ρε. Αυτή έχει ανοίξει γη και έτσι καταπιεί. Στις ελιές θα ψάξω μέσα. Και στην έβαλε εκεί. Εγκαταλείπω από εκεί. Εγκαταλείπω στο δυστυχώ καυτή ζώνη. Παίζουμε PUBG. Αυτό θέλω να ανοίξω. Δεν έχω κλειδιά. Δεν μπορώ να το ανοίξω αυτό. FBI, open up. Αυτοί εκεί φταίνε! Με δίνανε! Τους άκουγα! Είναι καυτό εδώ! Είναι καυτό! Με δίνανε! Οι παρκουρίστες που είναι! Αυτή να έρθουν! Αν αυτή ήταν η τέλεια κρυψόλα, θέλω εδώ που κρύφτηκαν οι άλλοι! Δεν μπορεί τα κλειδωμένα, άμα μπήκαν εκεί μέσα, είναι κλειδωμένο! Γίνεται, ρε! Το κλείδωσε προς από εδώ μέσα! Το είχε κλειδώσει ο ποντικός. Εννοείται, ρε μπρο. Όταν είσαι παγκόσμιος πρωταθλητής, κάνεις τα πάντα για να κερδίσεις. Πρέπει να δούμε τον Πέτσα. Πέτσα, πού είσαι? Πέτσα, τελείωσε, ρε. Εντάξει. Εντάξει, κάτι άκουσα. Περίμενε. Τι λες? Περίμενε. Τι λες? Γεια σου, πάνω.
Τι είναι αυτό! Πρόσεχε, μη ρίξει την πέργο. Άγαστο, ωραία, πάμε τελικό. Ήρθε η ώρα του μεγάλου τελικού. Έχουμε τον Πέτσα και τον DK. Κανένα δεν το περίμενε αυτό. Τα στο τελικό. Τώρα θα διαγωνιστούν σε αγώνα στόχου. Αλλά όπω βλέπετε, θα έχουν κλειστά τα μάτια. Σε αυτόν τον αγώνα θα χρησιμοποιήσετε όλα τα nerf για να ρίξετε τι κορίνε. Κάθε φορά που θα το κάνετε, θα πηγαίνετε στο επόμενο. Και στο επόμενο, μέχρι στο τέλο που θα χρησιμοποιήσετε τι Hydro Ball και εκεί θα φανεί ο μεγάλο νικητή. Αλλά τι θα έχετε κλειστά τα μάτια, δεν μπορείτε να το κάνετε μόνοι σα. Θέλω να διαλέξετε έναν ο καθένα που θα σα βοηθήσει. Ντόρι, 100%. CSGO Master, εδώ είμαστε. Δυνατή επιστροφή του Ντόρι. Πέτσα. Mr. Αντούν. Mr. Αντούν. Βοηθεί, ο στόχο σα είναι να καθοδηγείτε τον παίχτη του ώστε να ρίξει σωστή βολή, να φτιάχνετε τι κορίνε και να του γεμίζετε τα nerf με νερό από την πισίνα. Έχει περισσότερο τρέξιμο νομίζω για εσά, αλλά στην τελική εσεί θα κερδίσετε και εσεί θα πάρετε και τη βίλα. Αμό! Λάβετε θέσει. Βοηθή έτοιμη. Παίχτε έτοιμοι. Ξεκινάμε! Για να δούμε. Η πρώτη δουλειά είναι να κάνουν ένα καλό γέμισμα. Αυτά εδώ τα nerf είναι πιο εύκολο θεωρητικά να πετύχουν. Για να δούμε. Λίγο πιο δεξιά. Εδώ. Πρώτες οδηγίες. Παραλίγο. Θα είναι δύσκολο. Σας είπα, οι βοηθοί θα έχουν πάρα πολύ τρέξιμο. Θα έχει πάρα πολύ τρέξιμο. Η ομάδα του DK έριξε και τις τρεις κορίνες ταυτόχρονα. Για να δούμε. Η ομάδα του Πέτσα κάνει την ανατροπή. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό το συγκεκριμένο του Super Soldier και εύστοχο. Καθοδήγησε έντονα. Τρομπάρεις και βαράει. Για να δούμε. Η ομάδα του Πέτσα δίνει οδηγίες. Προσπαθεί ο Ντόρι. Δυσκολεύεται λίγο στην καθοδήγηση. Ντόρι, τρέχα να αναπληρώσει το λάθος που έκανε. Για να δούμε. Εδώ έχει μία βολή ο Πέτσας. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Όσο πάνε τα nerf, δυσκολεύουνε. Για να δούμε. Ο DK τα έριξε. Για να δούμε τι θα κάνουνε. Πέτσας ρίχνει μία ακόμα. Πολύ καλό προβάδισμα ο Πέτσας. Για να δούμε. Ο DK πετυχαίνει δύο με μία βολή. Αυτό δεν το περίμενα. Ήρθε το πιο δύσκολο σημείο του challenge. Βούτατε σαν Τόνι. Η στρατηγική είναι δικιά σας. Γεμίζει τη Hydro Ball. Τέλος και ο DK της έριξε. Έχουμε κι άλλο πακέτο. Κυρίες και κύριοι, τι βλέπουμε. Όπα, ο Πέτσας, ένα χτύπημα πριν το τέλος. Για να δούμε το καθοδηγή μεθοδικά, παιδιά. Της έριξε ο DK. Δεν το πιστεύω. Μεγάλος νικητής, ο DK, ορίστε τον κύπελό σου και το κλειδί της βίλας για μια μέρα. Μείνετε συντονισμένοι, κάντε εγγραφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα nerf. Ελπίζω να περάσετε υπέροχα. Link κάτω στην περιγραφή για όλους τους creators που βοήθησαν. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye! Άντε για Πέτσα! Έχω κερδίσει το επαθλοίδι. Το DK τον έχω, να ξέρετε. Θα τρέμει, θα το ρίξω μες στην πισίνα. Σημειώστε το. Γεια σου κάμερα. Δεν ξέρω που είναι όλοι οι υπόλοιποι, αλλά σου μιλάω για να περνάει η ώρα μου. Με τσέχασες κάμερα.